Ήταν λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τρίτης όταν ένας άνδρας σταμάτησε σε περίπτερο από τις λεωφόρου Ικάρου στη Νέα Λικαρνασσό. Παρκάροντας το αυτοκίνητό του λίγα εκατοστά μακριά του, αφήνοντας για κακή του τύχη τα κλειδιά πάνω στη μίζα. Όταν βγήκε από το περίπτερο, ο άνδρας σοκαρισμένος διαπίστωσε πως το όχημά του είχε εξαφανιστεί. Και μάλιστα λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, αφού μπορούσε ακόμη να το δει να κινείται επί της λεωφόρου Ικάρου. Εν ώρα εργασίας μου ήρθε ο πελάτης και την ώρα που τον εξυπηρετούσα άκουσε ότι το αυτοκίνητό του έφευγε. Έτρεξε, φώναζε, μου κλέβουν τα μάξι. Αυτό έτσι. Έτρεξε να προλάβει, ανέβηκε σε ένα μηχανάκι, τελικά δεν πρόλαβαν το αυτοκίνητο. Άρα εσείς δουλεύατε εδώ στο περιπτέρο εκείνη την ώρα, τι ώρα ήταν, θυμάστε? Ήταν πριν τις 8.30 ώρα. Ωραία, την Τρίτη το βράδυ. Ναι. Δουλεύατε λοιπόν εδώ, ήρθε, κατέβηκε ο άνθρωπος φαντάζομαι για λίγο να πάρει κάτι. Και ξαφνικά τον βλέπετε να φωνάζει, μου κλέβουν το αυτοκίνητο. Ναι, ακριβώς έτσι έγινε. Είναι το σημείο όπου ο άτυχος Ηρακλειώτης άφησε για λίγο το αυτοκίνητό του και όταν βγήκε από το περίπτερο είχε γίνει καπνός. Οι επιτίδιοι που πιθανότητα βρίσκονταν κοντά και είχαν δει τον άντρα να παρκάρει έδρασαν άμεσα και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, χωρίς καν να καταφέρουν να γίνουν αντιληπτοί, μπήκαν στο αυτοκίνητο και έφυγαν σαν να ήταν δικό τους. Έχει ξαναγίνει πάρα πολλές φορές. Ναι. Και στο γάζι, μια περίπτωση. Άφησε τα μάξι και του τράβηξε άλλο τον πιστόλι και το πήρε και έφυγε. Τι να πω, ας πρόσεχε, δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Δεν το είχε κλειδώσει το αυτοκίνητο. Είχε αφήσει τα κλειδιά πάνω. Κακός. Κακός. Κακός, ε. Εγώ είδα τώρα τι κάνω. Κατέβηκα. Ορίστε. Αυτό είναι. Μη χάνοντας χρόνο, ο άτυχος άντρας σταμάτησε έναν διερχόμενο δικυκλιστή που κινείται προς την ίδια κατεύθυνση και κατάφερε να ακολουθήσει για αρκετά μέτρα το όχημά του, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα, αφού τελικά οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν. Βγαίνοντας εγώ έξω να τον προλάβω τον άνθρωπο, να δω τι έχει γίνει, τον είδα και ήταν απάνω σε ένα δίκυκλο όχημα. Σταμάτησε κάποιον δηλαδή που πένωσε εκεί? Ναι, έναν περαστικό, αλλά από ό,τι κατάλαβα τελικά δεν πρόλαβαν το αυτοκίνητο και γύρισε ο άνθρωπος εδώ πέρα. Και μετά από λίγο ήρθαν άτομα από την αστυνομία και πήγανε στο Μέγαρο. Το μηχανάκι δεν πρόλαβαν γιατί το αυτοκίνητο έφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Φαντάζομαι ότι κάποιος το έχει κάνει πατέντα. Θεωρώ ότι περνούσε, είδε ότι έχει αφήσει τα κλειδιά στη μηχανή. Συνήθως το περίπτερο αυτό κάνουν όλοι. Οπότε κάθονταν εκεί, περίμενε, βρήκε την ευκαιρία και το πήρε. Δεν το καταλαβαίνει ότι όταν αφήσω εγώ, υπάρχουν πολλοί κάχοι. Πονηρό, όποτε θα σπάρτω. Αφού το κλειδί απάντα, το πάρω το αμάξι. Ναι. Δηλαδή, πού είναι το παράξενο? Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει, γιατί έχουν γίνει πολλά περιστατικά τέτοια εκεί στο περίπτερο. Σταματάνε για να πάρουν τσιγάρα και αφήνουν το διακόπτη και φεύγουν. Ο Ηρακλειώτης κατήγγειλε την κλοπή στην αστυνομία, η οποία και διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό του αυτοκινήτου. Μάρκας Honda Civic με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤΑΖΙΤΑΕ9895. Ενώ παράλληλα ενημέρωσε και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου σε περίπτωση που οι επιτίδιοι αποφασίσουν να βγάλουν το αυτοκίνητο εκτός Κρήτης.